Αυτό θα κερδίσει όμως ο Αγιβή. Τώρα για τον Κμαλάτζε. Νταμάχου έξω από την περιοχή. Επιχειρεί το σουτ. Καλό γκολ. 2-2. Υπέροχο γκολ από τον Νταμάχου. Έφυγε ένας κεραυνός από το πόδι του. Καρφώθηκε στο αριστερό παραθυράκι. Απίστευτης ομορφιάς γκολ από τον Νταμάχου. Ξανά ο Κμαλάτζε στον Νταμάχου. Προσπάθησε πρώτα για το σούτ εδώ. Σε δεύτερο χρόνο θα το κάνει. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον παίκτη της Πάφου. Στο παραθυράκι, κοιτάξτε. Ασύλληπτο πραγματικά. Μπάλα στον άξονα για τον Νταμάχου. Περιμένει δεξιά ο Γκόμες που είχε ανέβει. Σε αυτόν πηγαίνει μπάλα απέναντι στον Αλεξάνδρου. Ο δεξιός μπακ της Πάφου. Κάνει την πρώτη προσποίηση. Γυρίζει για τον Νταμάχου που έχει λίγο χώρο. Θα κάνει και το σούτ 1-1. Στο 39 με τον αρχηγό της η Πάφος φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο Γασιπί. Γύρισε ωραία η μπάλα εδώ σε αυτή την επίθεση που έβγαλαν οι φιλοξενούμενοι του Σοβόκου Σοβοκλέου και ο αρχηγός τους πετυχαίνει το πρώτο τέρμα τους στη νέα σεζόν κάνοντας το 1-1 απέναντι στον Αποέλ. Εδώ Ζωέλ Νταμάχου, ο Ιβοριανός. Προτάς ξανά η προσπάθεια από τον Γκόμες. Ελευθερώνει για τον Νταμάχου, ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο. Κάνει το τελείωμα, η μπάλα περνάει κάτω από το σώμα του Βάτερμαν και πηγαίνει στα δίχτυα του Αποέλ για την ισοφάριση της Πάφου στο 38. Και ο πανηγυρισμός από τον σκόρερ. Νταμάχου επιχειρεί το σουτ, δυνατό γκολ! 2-2! Ο Νταμάχου, ο οποίος σώζει της ισοπαλίας για την Πάφο, όπως και με την ένωση. Ο Νταμάχου απέναντι από τον Πριτικάρ στο 74ο λεπτό εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-1 η Πάφος. Μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της. Είναι δεδομένο ότι θα κερδίσει το μάτς. Το χέρι Νταμάχου εκτελεί γκολ 3-0. Η Πάφος η οποία πετυχαίνει την νίκη. Σφραγίζει πλέον τους 3 βαθμούς της νίκης. Είναι λάعب. Φάουλ. عدى بين الاثنين امين يصفقوا له الجمهور العربي وهذه كره راح تلعب عمر الى رفعه حلوه ملعوبه لن يهدأ العربي الا بالثالث وبالفعل يسجل الثالث العربي خلاص ارتاح العربي ارتاح اذا ثلاثة واحد العربي بعد ما رفع رفعة حلوة وملعوبة من بابلي جويل ويلعب له كرة مع عيسى وليد ترجع الى بابلي طالع له ايضا الشمالي لكن يلعبها الى اميت النقل وتوصل 4 وخلاص 4 بابلي يسجل الرابع بالفعل وكرة حلوة إذن 4-1 العربي يتقدم على خيطان وينهي اللقاء خلاص العربي ركنية للعربي بالتنفيذ سلمي أمامية سلمي بالجول جول بايلي جو ضربة ركنية يرفعها 19 دقيقة من هذه اللعبة نشوف السليمي ونشوف التنفيذ ونشوف الرأسية الله عليك يا بايلي جو في هذه اللعبة يعني ارتقاء ونشوف بكل سهالة على يسار أحمد دشتي يلعبها عالية ملعوب الله 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 الله, الله.
الفرنسي بابلي جويل يضع هدف، هدف تقليص الفارق لنادي العربي. الآن 10 دقائق أخيرة، مباراة أخرى، مباراة أخرى سيدخل فيها نادي العربي. الآن نادي الكويت يعني خف الرتم ولعبها، شوف شوف، نعم ما فيها شيء، ما فيها تسلل، هدف من بابلي جويل، رأسية النصار، رأسية نصار على طول من بابلي جويل يضع هدف تقليص الفارق. عيسى وليد لعبها بشكل سليم والنصار لعبها، ولكن رأسية بابلي جويل الفرنسي هدف. إذا هدف العربي، هدف العربي الآن يعطي مقصيد، على مقصيد، على مقصيد، الله، جول، جول ديما، جول ديما، ديما، جول بالدقيقة 10 من الشوط الثاني من ركلة ركنية لعبها علي مقصيد، ويدش اللاعب ديماو بالرأس بين الحارس والمدافع، حرزها بالجول.